να ευχαριστήσουμε και για την υποδοχή και για την ευκολία με την οποία κάναμε όλα τα ραντεβού και χθες και σήμερα που προσβλέπουμε να έχουμε κάποιες συναντήσεις. Η πρωτοβουλία που έχει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών μέσω του επιστημονικού υπεύθυνου, του διευθυντή του προγράμματος του κ. Ρόζεμπερκ και αφορά σε προγράμματα τα οποία διαχειριζόνται οι κρίσεις. Αυτή η πρωτοβουλία έρχεται με βασικό γνώμονα και τη βασική φιλοσοφία ότι προσβλέπουμε πάντα σε συνεργασίες με τοπικές κοινωνίες. Τα προγράμματα αυτά που αφορούν τη διαχείριση κινδύνου, διαχείριση κρίσεων υγείας, δεν μπορούν να υλοποιηθούν εάν και εφόσον δεν αγκαλιαστούν και από τις τοπικές κοινωνίες και τους τοπικούς φορείς. Όλοι ξέρουμε ότι η διαχείριση κρίσης ξεκινάει από την πρώτη στιγμή ενός ατυχήματος με μεγάλο αριθμό απολειών υγείας και εκ των πραγμάτων, πέρα από, από τους ειδικούς οι οποίοι θα προσπαθήσουν σε αυτή τη βοήθεια, χρειάζεται η αλλαγή όλων των φορέων της κοινωνίας, ιδιαίτερα για τις πρώτες ώρες αυτής της κρίσης. Τα προγράμματα αυτά ή το εντατικό αυτό σεμινάριο, που είναι η τρίτη χρονιά που προσβλέπουμε να οργανώσουμε, έχουν ακριβώς αυτό το στόχο, την εκπαίδευση καταρχήν των μεταπτυχιακών φοιτητών του προγράμματός μας, αφετέρου όμως την εκπαίδευση και τοπικών φορέων, στελεχών τοπικών φορέων, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μία κοινή γλώσσα στην αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων. Και εκεί προσβλέπουμε ότι η συνεργασία με τους τοπικούς φορείς είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ήδη αναφέρατε ότι τα προηγούμενα χρόνια διοργανώσαμε με αρκετά μεγάλη επιτυχία, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Κεφαλονιά, αντίστοιχο εντατικό σεμινάριο. Η έννοια του εντατικού σεμιναρίου έχει να κάνει με την διοργάνωση τόσο θεωρητικών διαλέξεων αλλά και πρακτικών ασκήσεων, με κορύφωση μιας διακλαδικής άσκησης, η οποία θα γίνει προς το τέλος αυτού του εβδομαδιαίου προγράμματος και προ εκεί προσβλέπουμε στη συνεργασία όλων των φορέων. Με ένα σενάριο το οποίο θα έχει ένα ρεαλιστικό χαρακτήρα και προφανώς θα συνεκτιμά και τη δυναμικότητα του χώρου. Και συγκεκριμένα εδώ, σε αυτή τη διερευνητική αποστολή που κάνουμε για το αν είναι εφικτό να γίνει μυστικό, να χρειαστεί να λάβουμε υπόψη και τη δυναμικότητα του νησιού. Ήδη έχουμε πάρει αρκετά στοιχεία για τη δυναμικότητα αυτού του χώρου, εδώ του νησιού. Πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε εδώ. Εκκρεμούν αρκετά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την διοργάνωση αυτού του σεμιναρίου, που πολύ σωστά το ορίσατε κάπου μέσα στον Οκτώβριο, όπως βλέπουμε να γίνει. Θα πρέπει να συγκεκριμενοποιήσουμε αρκετά πράγματα, ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή επιτυχία. Και βέβαια εδώ περιμένουμε και την αλλαγή, πιστεύουμε ότι θα την έχουμε, και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και της περιφέρειας, έτσι ώστε να πετύχουμε ένα όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα. Μελλοντικά σχέδια είναι και μέσα στη φιλοσοφία επίσης του μεταπτυχιακού προγράμματος, ότι θα θέλαμε να δημιουργήσουμε έναν φορέα με ένα μόνιμο χαρακτήρα, όπου εκεί θα γίνονται και πολλές άλλες δορυφόρες εκδηλώσεις, όχι μόνο αυτό το εντατικό σεμινάριο, αλλά θα μπορούμε να ενδιάμεσα, μέσα στη διάρκεια του χρόνου, να γίνονται και έρευνες και μελέτες, αλλά επίσης και κάποια δορυφόρα σεμινάρια που θα αφορούν και τον γενικό πληθυσμό και εξειδικευμένα στελέχη, ακόμα και στελέχη που μπορεί να προέρχονται από άλλες περιοχές. Σε αυτό το σεμινάριο, όπως και στο παρελθόν, αλλά και φέτος, προσβλέπουμε ότι θα έχουμε και ξένους ομιλητές προσκεκλημένους, έτσι ώστε να μπορούμε να μοιράσουμε αυτή την εμπειρία που έχουμε όλοι, από τους διάφορους χώρους που έχουμε εμπλακεί, είτε μέσα από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, είτε μέσα από άλλους φορείς που ο καθένας μας έχει μια προσωπική εμπειρία. Προσβλέπουμε σε αυτή τη συνεργασία και ελπίζουμε ότι θα ευοδοθεί. Ποιος είναι η ζήτης? Θα ήθελα εγώ να προσθέσω, γιατί επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Παϊβάνου και η κ. Βασιλοπούλου. Εγώ είμαι ο
σε άλλο κομμάτι. Να προσθέσω μόνο ότι η φιλοσοφία του μεταπτυχιακού και του καθηγητή αλλά και όλων εμάς είναι να αρχίσει η ακαδημική κοινότητα προς τα έξω. Δηλαδή δεν είναι ένα μεταπτυχιακό το οποίο κάνει ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο είναι εκπαίδευση φοιτητών πρώτων μεταπτυχιακών, αλλά είναι και μια μεταφορά, ας το πούμε έτσι, δαλαπάδευση τεχνογνωσίας που έχουμε αποκτήσει στο γενικό πληθυσμό και εκπαιδεύοντας συγκεκριμένες ομάδες, είτε έχουν ρόλο οι ίδιοι είτε πρόκειται να αποκτήσουν, προκειμένου να έχουμε ένα καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δηλαδή, η φιλοσοφία του μεταπτυχιακού είναι ακριβώς αυτό. Να βγει έξω η ακαδημαϊκή κοινότητα και να μπορέσει να κάνει το δυνατό καλύτερη εκπαίδευση. Άρα, με αυτό ως προτεραιότητα, έχουμε ανάγκη από την υποστήριξη των ανθρώπων που απευθυνόμαστε και δεν μπορεί να γίνει χωρίς αυτό. Δηλαδή, πρέπει να μοιραστούμε τις εμπειρίες για να μην μείνουν τα σχέδια και οι παρεμβάσεις στα χαρτιά και να μπορούν να δουν πραγματικά υλοποιούνται. Να πούμε επίσης ότι ήταν εξαιρετικά θετική η πρώτη εντύπωση και η φιλοξενία και πρέπει να ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Και η ευκολία βέβαια με την οποία έγιναν όλες οι συναντήσεις, δεν είναι και τόσο απλό να παρακάνουμε ορισμένα πράγματα και σε 30 ώρες να μπορούμε να δούμε όλους σχεδόν τους ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να εμπλακούν. Και αυτό δείχνει κυρίως μια πολύ καλή διάθεση και προοπτική. Ευχαριστώ.